την επίθεση κερδίζοντας την μπάλα. Με τον Μορσέι να περνά την πάσα απέναντι πάρα να δημιουργηθεί ευκαιρία. Πρόλαβε ο Ιωάννου. Επιμένει η ΑΕΛ. Η παλιά στην περιοχή. Ο Μακρύς πάσα προς τα πίσω. Άλλαξε εκεί με τον Ιωάννου. Έστειλε απέναντι στον Μορσέι. Αβίαστο λάθος που δίνει στην ΑΕΛ την ευκαιρία. Ο Μορσέι το σουτ πάνω στον Παναγί. Παλιά από τον Λομοτέι, ανεβαίνει ο Νικολάου. Πάσανε πολύ καλή για τον Δημήτρη Χριστόφη. Και πάλι ο Θωμάς Νικολάου θα προλάβει. Έβαλε την μπάλα μπροστά και στείλε την σέντρα απέναντι ο Καμπρέρα την κεφαλιά έξω. Αυτή είναι πολύ καλή στιγμή για τον εθνικό. Έσκαψε πάρα πολύ ωραία για τον Καμπρέρα. Ο Ντεϊριόν το έκανε ένα δυνατό σουτ, δύσκολο, γεμάτο σουτ. Με μεγαλύτερη ταχύτητα η μπάλα. Ριστεύσκι μοιράζει παιχνίδι Ιωάννου με την κεφαλιά του. Βρήκε τον Χριστοφή, αυτός έδωσε στον Τράζιτς. Η πάσα πάρα πολύ καλή, γκολ ο Καμπρέρα, σηκώνεται το σημειάκι. Άφησε την μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα ο βοηθός και στη συνέχεια υπέδειξε τον κεντρικό επιθετικό του εθνικού σε θέση offside. Είναι πιο μπροστά, είναι ξεκάθαρη φάση και ο βοηθός επίσης στη σωστή θέση. 7 λεπτά ακόμα. Φραντζής έστειλε την παλιά απέναντι, ευκαιρία για την ΑΕΛ, πέφτει ο Παναγή και σώζει. Μπάλα στον χώρο του κέντρου για να εκδηλώνει επιθέσεις η ΑΕΛ με ανοργάνωτο τον εθνικό. Σούτ από τον Δημήτρη Χριστοφή, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω. Και δείχνει πιο απαιτητικός τώρα στα τελευταία λεπτά με τον Ηλία να κάνει το σούτ. Τον Μούριε να κάνει γκολ από τον Καμπρέρα. 1-0 στο 45ο λεπτό. Ο Καμπρέρα μετουσιώνει αυτή την υπεροχή του εθνικού. Ξεκόρτινοντας το προβάδισμα σε ένα τέλειο χρονικό σημείο της αναμέτρησης. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα υποδεικνύονται τα 4 λεπτά του χρόνου καθυστέρησης. Ο Μούριε δεν μπόρεσε να αποκρούσει σταθερά την μπάλα, την μαζέψει. Και βρέθηκε στη σωστή θέση ο επιθετικός του εθνικού. Ύστερα από την προσπάθεια του Μάριου Ηλία, δείτε εδώ ξανά. Τον Μάριο Ηλία να κάνει το σούτ, τον Καμπρέρα να φεύγει από κανονική θέση, να προλαβαίνει τον Τζάμα και να αξιοποιεί την ασταθή απόκρουση από τον Μούριελ Μπέκερ. Κάνει την κίνηση. Μορσέι από μακριά. Ο Παναγί θα δίνει στον Μακρύ. Πάσανε πολύ καλή για τον Μορέιρα. Προϋποθέσεις για την ΑΕΛ. Μορέιρα με τον Ιωάννου γύρισε την μπάλα στην περιοχή. Ο Μεντόγεβιτς είναι ο παίκτης που συμπεριφέρθηκε ο Σέντερ Φορ. Ο εθνικός επανέρχεται. Σούτ από μακριά, η μπάλα φεύγει έξω. Δεν αντικειρείται ο Λίψκι. Αμέσως η πάσα. Ο Λίψκι ήταν 1,5 μέτρο πιο μπροστά η μπάλα και τώρα την προλαβέ για να γυρίσει κεφαλιά από τον Καμπρέρα. Έπεσε ο Μπέκερ και απέκρουσε. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του εθνικού στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τον Κα. Να στέλνει απέναντι για τον Περαχίνο. Η μπάλα καταλήγει στον Μορένα. Είναι μεγάλη ευκαιρία. Την έδιωξαν τελικά την μπάλα νομίζω ο Λομοτέι.